Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο MAD TV. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο χρόνο να έρθει να σας αγκαλιάσει όλους μαζί, τον καθένα ξεχωριστά. Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να παρουσιάσουμε τα 10 δημοφιλέστερα singles της χρονιάς για το ραδιόφωνο Νόστος 100,6. Early Birds η εκπομπή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με Σπύρο Χούντα, Χρύσα Οικονομοπούλου και κάθε Παρασκευή 8-5 πάλι Νίκος Βουλιώτης, special guest. Στο νούμερο 10, Σεν Λεβάν και FaceTime. Ο Σεν Λεβάν είναι μισός Παλαιστίνιος, είναι μεγλωμένος στη Γάζα, είναι celebrity του TikTok, είναι λατρεμένος των κοριτσιών, sex symbol της Generation Z και επειδή ξέρει από αποστάσεις, μας τραγουδάει για τις σχέσεις από απόσταση με πολύ, πολύ sexy τρόπο. Στο νούμερο 9. Στο νούμερο 9 συναντάμε τους National, γιατί από κάθε top 10 του Νόστος 100,6 δεν μπορεί να λείπει ένα τραγούδι χωρισμού. Και εδώ έχουμε το καλύτερο. Οι National μας λένε για το πώς είναι να μοιράζεις τα πράγματά σου όταν φεύγεις από το σπίτι. Το κομμάτι αυτό είναι ηχογραφημένο live στο μεγαλύτερο μέρος του, την πρώτη φορά που παίχτηκε μπροστά σε κοινό και ό,τι προσθέθηκε αργότερα είναι πάρα πάρα πολύ ελάχιστο. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Πάμε. Thank you, Mad. Επιστρέψαμε στα Radio Charts του MAD TV. Είμαστε στο Top 10 του Νόστος 100,6 και στο νούμερο 8. Είμαστε στη θέση 8, όπου βρίσκουμε τη GAG με το For Granted. Λοιπόν, αυτό είναι pop, είναι dance, house. Είναι house, ναι. Αλλά κυρίως είναι αυτό το καταπληκτικό και μοναδικό ιδίωμα της GAG, όπου στα τραγούδια της μιλάει και αγγλικά και κορεάτικα. Το For Granted ήταν το πρώτο single στο πρώτο άλμπουμ. Το With a Hammer. Ακριβώς. Το πρώτο single, καταπληκτικό κομμάτι. Και εάν αντιλαμβάνεστε λίγο έτσι drum and bass μέσα του, κάνετε πολύ σωστά. Ενώ στο νούμερο 7 θα συναντήσουμε την Doja Cat με το Attention, όπου σίγουρα το αυτάρεσκο rap της Doja Cat είναι κολλητικό, αλλά εδώ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί έχουμε πολύ R&B και μέλο R&B στοιχείο, το οποίο όχι μόνο μας διαφοροποιεί τέλος πάντων την εικόνα που έχουμε για αυτήν, αλλά μας γυρίζει και κατά κάποιο τρόπο στα 90's, στην παλιά σχολή των 90's. Οι στοίχοι λένε για τι άλλο, για τον εαυτό της, για τους επικριτές της, αλλά και για την στροφή της από την μέτρια pop στο αληθινό, στο original hip-hop. MAD TV με τα δημοφιλέστερα ραδιοφωνικά singles για τη χρονιά που μας πέρασε, Νόστος 100,6 το ραδιόφωνο και από το νούμερο 7, από την Doja Cat που μόλις είδαμε, πάμε στο νούμερο 6. Εκεί συναντάμε τους Hermes El Safer μαζί με Black Thought στο The Glorious Game. The Glorious Game. Ο Black Thought, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε συγκλονιστικές δουλειές, κυκλοφόρησε το 2022 ένα πάρα πολύ δυνατό άλμπουμ και το ίδιο επαναλαμβάνει το 2023 στο πλευρό των Hermes El Safer που μας έχουν συνηθίσει σε εξαιρετικές, σε top συνεργασίες. Εδώ θα δούμε το ομότιτλο. Στο νούμερο 5. Στο νούμερο 5 είναι μια διασκευή και μάλιστα όχι από αυτές που περιμένεις να γίνουν, καθώς οι Sleaford Mods αποφάσισαν φέτος να βρωμίσουν λίγο έναν electropop ύμνο, το West End Girls των Pet Shop Boys. Μάλιστα, στους Pet Shop Boys άρεσε τόσο πολύ η διασκευή που την πρίκησαν και με ένα δικό τους remix. Όλα τα κέρδη από την punk διασκευή αυτή των Sleaford Mods στο West End Girls θα δοθούν σε καταφύγιο αστέγων. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο MAD, είμαστε από το Νόστος 100,6. Είναι τα Radio Charts του 2023 και είμαστε εδώ για να δούμε με τη δική μας την ταπεινή, τη φοβερή, την καταπληκτική σκοπιά τι έγινε σε αυτή τη χρονιά για το σταθμό μας. MAD, ευχαριστούμε και πάλι. Στο νούμερο 4 έχουμε πολύ δεδρο κομμάτι, Skrillex, Fred Again και Flowdan. Ναι, έχουμε το Rumble. Πάρα πάρα πολύ δεδρο κομμάτι. Τον Skrillex νομίζω τον γνωρίζουμε όλοι. Ο Fred Again όμως όταν πιάσει τα χέρια του κάτι έχει
Έχει αυτό το άγγιγμα του Μίδα, πραγματικά, το έχει κάνει χρυσό. Το κλιπ ανοίγει πάρα πολύ έντονα την όρεξη για βαθύ κλαμπινγκ, για σκληρό κλαμπινγκ. Από αυτό είναι... που γυρνά σπίτι το ξημέρωμα. Να, μπράβο, ναι. Αψού και αλήθεια λες. Έχει επιρροές από... Dubstep. Μπράβο, Jungle, Grime και Jamaica. Και λίγο και το... Jamaica μέσα, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Και κυρίες και κύριοι, ήταν μάλιστα έτοιμο από το 2018, απλώς έπρεπε να περιμένει 5 χρόνια να οριμάσει σαν το καλό παλιό κρασί. Το πιάσε στα χέρια του ο Skrillex αυτά τα 5 χρόνια και θα δούμε και θα ακούσουμε αυτό που θα δείτε ότι έκανε. Στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3, Post-Brexit New Wave. Είναι αυτή η σχολή του νέου βρετανικού ροκ που ξεπίδησε μετά το Brexit. Πάρα πολλά συγκροτήματα. Η Yard Act που θα δούμε τώρα με τον Dream Job είναι εκείνη που στο post-punk τους έβαλαν και funk, έβαλαν και λίγο 80s pop, έτσι ώστε να μπορεί να χορεύεται. Και πραγματικά θέλεις να το χορέψεις, αλλά διακρίνεις και την έντονη βρετανική ειρωνία. Πάμε να τα δούμε. Επιστρέφουμε στο Radio Charts του MAD TV. Έχουμε εσείς στάσει στην πρώτη διάδα του Νόστος 100,6 και είμαστε στο νούμερο 2. Φτάσαμε και όλο στο νούμερο 2. Λοιπόν, στο νούμερο 2 βρίσκουμε ξανά ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Βρίσκουμε το Back on 74 και Jungle. Ό,τι ουσιαστικά ήταν το MTV για τα 90s, είναι το TikTok για το σήμερα. Το Back on 74 έχει ένα απίστευτο, καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Με τρομερή χορογραφία. Ακριβώς, η οποία αντιγράφηκε, τόσο αναπαράθηκε, κατάφερε να γίνει ένα πολύ μεγάλο trend στο TikTok και δικαίως βεβαίως το κατάφερε αυτό, γιατί όταν το ακούς λίγο αυτό το κομμάτι και το βλέπεις, σου έρχεται λίγο να... Ναι, να κουνηθείς. Σου έρχεται. Στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, αυτό που... έχει διακριθεί ιδιαιτέρως είναι ένα σίγγλ που έχει τον τίτλο Gorilla. Little Sims, η καλλιτέχνης και η βρετανική rap σκηνή εδώ για ακόμα μια φορά μας δίνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυνατό, ίσως από τα δημοφιλέστερα singles της χρονιάς. Έχει καταφέρει η Little Sims με αυτό το τραγούδι να μπει σχεδόν σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς. Το No Thank You, το άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια σοβαρή καλλιτέχνητα, η οποία έχει μια πολύ στιβαρή πια εικόνα και έχει άποψη, έχει κουλτούρα. Και κυρίως αυτό το κλιπ το οποίο θα δούμε στο νούμερο 1, επαναλαμβάνω, της δημοφιλέστερης λίστας με τα 10 καλύτερα της χρονιάς για τον Νόστος 100,6, το Gorilla, υμνεί όλες αυτές οι προσωπικότητες που έχουν επηρεάσει την Little Sims, όπως είναι ο Busta Rhymes, ο Kendrick Lamar, ο Keith Haring και πολλοί πολλοί άλλοι. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια για το 2023 του Νόστος 100,6. Έχουμε όλοι μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη αγάπη και υγεία να ευχηθούμε. Και μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, MAD TV, ευχαριστούμε πολύ. Α, και κάτι ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, MAD.